Οι αρμοδιότητε που του έχουν αφαιρεθεί και επ' αυτού θα καταθέσει σχετική νομοθετική ρύθμιση. Η στελέχωση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόραση με πρόσωπα εγνωσμένου κύρου θα ακολουθήσει αμέσω μετά. Σε κάθε περίπτωση, όλοι γνωρίζουν ότι το πρόσωπο του κυρίου Βήρον Απολίδωρα, που προτείνεται από τον κύριο Τσίπρα για την Προεδρία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόραση, δεν πληρεί τι προποθέσει που ο θεσμό απαιτεί. Επίσημα, ο πρόεδρο τη Βουλή, Νίκο Βούτση, ήταν εκείνο που, αφού συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, ανακοίνωσε την επιλογή του Βήρον Απολίδωρα για τη θέση του Προέδρου και του Ροδόλφου Μωρώνη για αυτή του Αντιπροέδρου του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει έδαφο για εύλογε ή προσχηματικές αιτιάσεις. Τη Δευτέρα ο ελληνικός λαός θα βγάλει τελεσίδικα τα συμπεράσματά του για το αν ο πραγματικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η συνταγματική ορθότητα ή η διαρκής θεσμική αυθαιρεσία με στόχο την οριστική υπονόμευση οποιοδήποτε διαγωνισμού. Ο νόμος Παπά πρέπει να αντικατασταθεί από νόμο που θα υλοποιεί αυτά που το Σύνταγμα προβλέπει, ώστε αμέσω μετά να συσταθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση. Η κυβέρνηση, έστω και μια φορά, α αρθεί στο ύψο των περιστάσεων και α εγκαταλείψει τα επικοινωνιακά παιχνίδια. Δεν θα συνέχιζε, πιστεύετε, στο πρόσωπό σα, κύριε Πρόεδρε. Μιλάει ήδη για ξέρω επικοινωνιακά παιχνίδια, κύριε. Εγώ δεν κάνω επικοινωνιακά παιχνίδια, ούτε είδα στο πνεύμα με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο τη Βουλή τάση για επικοινωνιακά τεχνάσματα. Είδα τάση για συνένεση. Εν μέσω αυτών των αντιδράσεων η κυβέρνηση διέρευσε ότι πριν τη διάσκεψη των Προέδρων θα επαναφέρει όλες τις αρμοδιότητες και αυτή του διαγωνισμού και των λεπτομεριών του στο Εθνικό Συμβούλιο Ιδιοτηλεόρασης με την κατάργηση της παραγράφου 2α του νόμου Παπά. Είναι η ώρα να πέσουν οι τόνοι και να αναζητηθούν οι ευρύτατες δυνατές συνενέσεις. Η συγκρότηση ΕΣΟΥΡΟΥ, ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές και η επακόλουθη αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών είναι συνταγματική υποχρέωση και ευθύνη όλων των πολιτικών δυνάμεων. Από τη Νέα Δημοκρατία ξεκαθαρίζουν ότι δεν μπορούν να αποδεχτούν την πρόταση Πολύδωρα για δύο επιπλέον λόγου. Ο Βρήνο Πολίδωρα έχει υποστηρίξει τον νόμο Παπά, που υπηρεώ λέει ότι μετά την απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία κατέπεσε. Η κυβέρνηση βάζει σε τάξη το τηλεοπτικό πεδίο. Η τροπολογία τη κυβέρνηση για τι τηλεοπτικέ άδειε απελευθερώνει τα πράγματα. Επίση, ο κ. Πολίδωρα διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία τον Ιούλιο του 2013 γιατί είχε ζητήσει συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή. Όταν ρωτήθηκε επ' αυτού τότε σε ραδιοφωνική συνέντευξη, είχε απαντήσει. Βεβαίω, μα έπιασε η ευαισθησία για τη Χρυσή Αυγή, η οποία είναι ψηφισμένη από 600.000 κόσμο. Θα ψηφιστεί από ένα εκατομμύριο και εμεί θα κάνουμε αναμνήσεις του συντάγματο τη Βαϊμάρη. Ο Πάνος Καμένο στήριξε την επιλογή Πολύδωρα, εξαπολύνοντα επίθεση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, χωρί να τον κατονομάσει. Καλό τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιλέξει ανάμεσα στην ψυχή του καραμαλισμού, στο Βύρονα Πολίδωρα, ή στους του Πατακού και τους βιβλιοπόλες των αντισημιτικών και ρατσιστικών βιβλίων που επέλεξε σήμερα σαν αντιπρόεδρό του. Ο Άδωνης Γεωργιάδης την ίδια ώρα ανέβασε στο Twitter παλιότερο επικριτικό σχόλιο του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη για τον Βύρον Πολύδωρο και ακολούθησε διαδικτυακό πόλεμο μεταξύ του. Σύντροφε Παπαδημούλη, έχει κάποιο σχόλιο τώρα. Όχι, ε. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Ο Άδωνη Γεωργιάδης που καλούσε του πολίτε να μαυρίσουν Νέα Δημοκρατία Πασόκ γιατί είναι και κλέφτε και ψεύτε, ω τιμητή τη συνέπειά μου. Γελίο. Παπαδημούλη, όλοι οι κλέφτε και οι ψεύτε, Νουδού Πασόκ, πήγαν Ανέλ και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αν είμαι εγώ ανακόλουθο, πρέπει να είσαι κι εσύ. Οι κριτικοί μου στι δηλώσει Πολύδωρα εξακολουθούν να ισχύουν 100%. Οι δικέ σου κολοτούμπε και δικαιολογίε είναι γελίε. Εξυπακούεται ότι η Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν θα ψηφίσει τον Υπουργό τη Ζαρντινιέρα. Αυτόν που είχε προτείνει τη συνεργασία του πολιτικού του χώρου με τη Χρυσή Αυγή. Το ΚΚΕ δεν πρόκειται να πάρει μέρο σε παζάρια και παιχνίδια που έχουν ω κύριο στόχο την αναδιανομή τη πίτα στα ΜΜΕ. Το ποτάμι δεν παίζει με του θεσμού και δεν πρόκειται να συνενέσει στον ευτελισμό των ανεξάρτητων αρχών. Δεν θα ψηφίσει για πρόεδρο του ΕΣΟΡΟΥ ένα πρόσωπο από το βαθύ παρελθόν τη Ελλάδα τη χρεοκοπία. Πρέπει να αποφύγει η κυβέρνηση κάθε παράπλευρη νομοθετική πρωτοβουλία και να μετατεθούν όλε οι αρμοδιότητε του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόραση, ακόμη και τι προσωρινέ άδειε λειτουργία των σταθμών να τι δώσει το Εθνικό Συμβουλίο Ραδιοτηλεόραση και όχι η κυβέρνηση.